Τι γίνεται? Βρήκες το δρόμο? Μόνο για σένα ήρθα, να ξέρεις. Ναι. Και για τα μηνύματα που έβρισκα στο... Αφού ρε φίλε, πάτωσε το τρίλεπτο. Social. Πάτωσε το τρίλεπτο, έφυγε. Τα που είναι ο χοντρός με τα τατού. Ναι, εντάξει. Αφού κατά βάθος έχεις καρακαβλώσει που είμαι εδώ τώρα. Πες στον κόσμο την αλήθεια. Πες στον κόσμο. Κοίτα, έρεψες. Έφυγα, άφησες μαλλιές, γίνησα τον λαβαγό. Απ' τη θλίψη σου. Τι ταινίες έχουμε για αυτήν την εβδομάδα, Ηλία? 10 που δεν θα δεις. Τελευταία πάω και σινεμά. Για πες τι έχεις δει. Καλά, Horrible Bosses, έκλασε στο γέλιο. Πολύ καλό, ρε φίλε. Ναι. Άλλο. Αυτό είναι προς το παρόν. Σε πόσους μήνες αυτό? Τώρα, τελευταία εβδομάδα. Έχω πάει και σ' άλλα, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Ήταν Νοέμβριο. Ναι, ναι. Αυτή την εβδομάδα έχουμε το Fox Catcher του Bennett Miller. Πολύ ωραίο. Ο οποίος είχε πάρει βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες. Ωραία. Και κάνει εκείνο το Καπότη με τον Φίλιπ Σίμον Χόφμαν. Το Καπότα, ξέρω εγώ. Καπότε τον λένε. Α, το Καπότε. Ναι. Καπότη. Με αυτόν που αυτοκτόνησε από τα ντράγκια. Που πήρε τα φάρμακα. Το χοντρούλι, τον ξανθό λίγο. Α, ναι, ο ηθοποιός. Όχι ο ήρωας. Ναι. εδώ έχουμε δύο Ολυμπιονίκες που παρακολουθούν έναν βαθύπλουτο Αμερικάνο που προσφέρεται να γίνει ο σπόνσορας τους και το πράγμα προχωράει σε κάτι σαν ψυχολογικό θρίλερ. Είναι μια σπουδή χαρακτήρων. Ναι, σπουδή χαρακτήρων. Ναι. Ναι. Έτσι μου λέγει η μάνα μου. Εκπληκτικές ερμηνείες. Να σπουδάσεις το χαρακτήρα σου, Νικόλα, αύριο μεθαύριο για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζωή. Σου έλεγε τέτοια πράγματα η μαμά σου? Η μητέρα μου μιλάει σαν και σένα. Ναι. Γι' αυτό εγώ βγήκα έτσι. Δεν την έχω γνωρίσει όμως. Ναι. Ατυχώς. Θες. Εννοείται. Είναι ένα... Όλες οι μαμάδες θέλουν η να σε γνωρίσουν. Η μαμά σου είναι ένα ίνδαλμα. Όλες οι μαμάδες θέλουν να σε γνωρίσουν. Είναι ταινιάρα και πρέπει να το δουν όλοι το Foxcatcher. Θα είναι υποψήφιο για πολλά Όσκαρ. Προφανώς εσύ δεν θα πας να το δεις. Με τέτοιο ρυθμό της 10 δεν τη στάνω όμως. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, Paddington, το αρκουδάκι, ωραίο. Το αγγλικό. Ναι. Παραδοσιακά πράγματα, παιδικό, αλλά το βλέπει και ενήλικας. Εντάξει. Μια χαρά. Nicole Kidman έχει χαλαρώσει στα τραβήγματα που έχει κάνει και βλέπετε ωραίο. Πάλι. Μπράβο. Κάνει μια μπιτσάρα, τα ρηχεύτρια, αριστούργημα. Όλοι να το δουν αυτό. Μετά έχουμε ένα του Κορνέλ Μουντρούτσο. Ελληνάς. Όχι, Ούγγρος. Α. Ναι. Βουδαπέστη και τέτοια, με κάτι σκυλιά, White Dog, Λευκός Θεός. Οκ. Εντάξει, ξέρεις, αυτά τα πολύ καλλιτεχνικά παίζουν σε δύο σινεμά τύπου και πάνε κάτι άρρωστο κλπ.